Όταν ο κύριος καθηγητής διάβασε την έκθεση, του είπε: «Παιδί μου, μην ξαναγράψεις τέτοιες ανοησίες». Θέμα της έκθεσης ήταν τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Και ο μαθητής έγραψε: «Θα γίνω οπωσδήποτε υπουργός». Και σε πείσμα του δασκάλου έγινε όχι μόνο μία, αλλά πέντε φορές. Και πέρασε από τα Υπουργεία Άμυνας, Γεωργίας, Βιομηχανίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. Μιχάλης Παπακοσταντίνου, σε πρώτο πλάνο. Πάνω να τους πούμε το ρώτα το απόγευμα σήμερα. Εντάξει. Οκ, εντάξει Κατερίνα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, γεννηθήκατε στην Κοζάνη. Θέλω να μου μιλήσετε για τα παιδικά σας χρόνια, την οικογενειακή σας κατάσταση. Πολύ απλά και αμαρδά, σαν τη ζωή στην επαρχία για τον καθένα. Τελείωσα το δημοτικό και το γυμνάσιο στην πατρίδα μου, στην Κοζάνη, την οποία πρέπει να πω, υπεραγαπώ. Και έχω γράψει για αυτή πολλά πράγματα. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν μορφωμένοι άνθρωποι και οι δύο είχαν πάει σε γαλλικά σχολιά. Και έτσι εξηγείται πως έμαθα γαλλικά πολύ γρήγορα. Στο σπίτι μου τα έμαθα. Ο πατέρας μου ερχόταν από μια οικογένεια που ο πατέρας του ήταν βιομήχανος από τους πρώτους, θα έλεγα, αλλά ευρωβιομήχανος σε μια μικρή πόλη. Αλλά η οικογένεια ήταν οικογένεια μάλλον διανοουμένων. Ένας προπάπος μου, από τον οποίο πήραμε και το όνομα, Παπα Κωνσταντίνου, καταγόταν από το λιβάδι του Ολύμπου. Και ήρθε στην Κοζάνη με τον Ευγένιο Βούλγαρη ως δάσκαλη στην τότε σχολή της Κοζάνης, η οποία ήταν περίπου πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης, διότι διδασκόντανε και ξένες γλώσσες, αρχαία κείμενα, τα ιερά κείμενα επίσης, φιλοσοφία. Κάνει εντύπωση, και έχω γράψει για τη σχολή αυτή, της μητέρας μου η οικογένεια ήταν οικογένεια, ας πούμε, που ήταν και δημοτική σύμβουλη και μέλη της δημογεροντίας στην εποχή της τουρκοκρατίας. Ο δε πατέρας μου, η μόνη ανάμειξή του στα κοινά ήταν ότι ήταν δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης κάποτε. Εγώ μεγάλωσα στο περιθώριο αυτό που βλέπετε, σε μια μικρή πέτρινη πόλη, όπως την έλεγα, δεν υπήρχε καθόλου πράσινο στην πόλη μου. Και νομίζω ότι είναι ένας τίτλος ενός βιβλίου που έχετε γράψει. Ακριβώς. Εκτός από την ιστορία της πατρίδας μου που έγραψα, αλλά η ιστορία τη λέω στο 12. Δεν μπορεί κανείς να γράψει ιστορία για πρόσφατα γεγονότα. Από εκεί και πέρα αποφάσισα και έχω γράψει μια τριλογία για την Κοζάνη πάλι. Η Κοζάνη το 10, του 20 μάλλον, η πρώτο μέρος τριλογίας που είναι η γιαγιά μου η Ρούσα. Το κεντρικό θέμα είναι η έλευση των προσφύγων και η αποχώρηση των Τούρκων με την ανταλλαγή. Η γιαγιά είναι εκείνη που συνδέει το παλιό με το καινούριο. Ο δεύτερος τόμος είναι η πέτρινη πόλη. Δεκαετία του 30, μια Κοζάνη που δέρνεται από τη φτώχεια, όπως όλη η Ελλάδα εκείνη την εποχή, αλλά που αρχίζει και μπαίνει πλέον με την έλλειψη των προσφύγων σε ένα καινούριο πνεύμα, μια καινούρια εποχή. Και το τρίτο μέρος είναι η Μεγάλη Νύχτα, είναι η δεκαετία του 40, η τραγική δεκαετία και για την Κοζάνη όπως για την Ελλάδα, που είναι ο πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος. Θα έρθουμε μετά σε αυτά. Για πείτε μου, σαν μαθητή στο δημοτικό, τι θυμάστε, έτσι, μια εντύπωση? Θυμάμαι ότι διάβαζα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι διάβαζα πολύ. Ήθελα να διαβάσω, μ' άρεσε το διάβασμα και περιέργως ήθελα να γίνω μαθηματικός ή μηχανικός. Τελευταία στιγμή αποφάσισα να γίνω δικηγόρος. Και ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ βολικός άνθρωπος. Όταν ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις για το Πολυτεχνείο, ξαφνικά θυμάμαι ένα απόγευμα στο μπαλκόνι που καθόταν ο πατέρας μου και διάβαζε την εφημερίδα. Η εφημερίδα ερχόταν εκεί το απόγευμα με το λεωφορείο, του είπε ότι ξέρεις, αποφάσισα να γίνω δικηγόρος. Και μου είπε εντάξει, αφού εσύ το αποφάσισες. Αλλά πάντοτε είχα το μυαλό μου στην πολιτική, είναι περίεργο πράγμα. Διάβαζα εφημερίδες, ό,τι έπαιρνε ο πατέρας μου, και ήξερα τότε και τους πολιτικούς εκείνης της εποχής πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους. Διότι φαίνεται ότι από τότε είχα το μικρόβιο, όπως το λέτε εσείς, της πολιτικής, όπως το λέμε και εμείς όλοι μας.
Τελειώσατε το γυμνάσιο και δώσατε εξετάσεις στη νομική. Στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πέρασα. Τι βαθμούς είχατε τότε? Να σας πω ότι είχα έρθει τρίτος. Ζήτησαν 200 εκείνη την εποχή. Ήμουν τρίτος στη σειρά μου στους εισαχθέντες και τελείωσα με άριστα. Βάλαμε και αυτό. Μετά πήγα στρατιώτης. Ούτε λίγο ούτε πολύ. 48 μήνες, 4 συναπτά χρόνια. Η μεγάλη νύχτα. Η μεγάλη νύχτα αυτή δεν ήταν για μένα περισσότερο, ήταν για την κατάσταση γενικότερα όπως ήταν. Πάντως υπηρέτησα πραγματικά 4 ολόκληρα χρόνια. Με τι βαθμό? Παρότι τελικά είχα γίνει διπλωμαχικός. Άρχισα από φαντάρος, μετά έγινε διπλωμαχικός. Περιπέτειες και κακουχίες φυσικά υπήρξαν, όπως ήταν φυσικό σε εκείνη την εποχή. Αλλά τη θυμάμαι αυτήν την περίοδο, κύριε Μαρδά, με πολύ αγάπη. Καμιά φορά ξεχνάει ο άνθρωπος, ξέρετε, τις άσχημες στιγμές και θυμάται μόνο τις καλές στιγμές. Και αυτό μου έμεινε εμένα από το στρατό. Και πρώτη είχα μία υποτροφία να πάω στην Αγγλία να σπουδάσω, υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου. Δεν κατόρθωσα να κάνω χρήση λόγω του ότι ήμουνα στρατιώτης, αλλά μου την κρατήσαν, πρέπει να πω. Μου την ανανέωναν κάθε χρόνο. Και τελικά πήγα στην Αγγλία αφού τελείωσα το στρατιωτικό. Και εκεί ειδικεύτηκα στο διεθνές δίκαιο, δημόσιο διεθνές δίκαιο, τόσο στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ όσο και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Είπατε δημόσιο διεθνές δίκαιο. Μην μου πείτε ότι είχατε από τότε σκοπό να γίνετε υπουργός εξωτερικών. Δεν θα το έλεγα. Σας είχε περάσει ιδέα. Εκείνο που θυμάμαι, είχα γράψει μια έκθεση μια φορά στο γυμνάσιο και την κρατάω, ξέρετε. Τι θέλετε, πως συνήθως βάζουν τα θέματα, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Εγώ έγραψα περίεργος υπουργός των εξωτερικών και είχα φέρει σαν παράδειγμα τον Ίντεν. Τον θυμάστε, τον Άντων Ίντεν, ο οποίος αργότερα είναι πρωθυπουργός της Αγγλίας. Και έχω αυτό το κείμενο. Με την σύζυγό σας πώς γνωριστήκατε? Τώρα δεν ξέρω αν με κυνήγησε ή αν την κυνήγησα. Ο ένας κυνηγούσε τον άλλον, φαίνεται. Υποστηρίζει η γυναίκα μου ότι την κυνήγησα. Εγώ δεν το αρνούμαι ότι μπορεί να την κυνήγησα. Αλλά λέω καμιά φορά ότι με κυνήγησε και αυτή. Τι γνώρισα σε ένα γάμο, περίεργος. Ο πατέρας της ήταν συνεταίρος με τον πατέρα μου. Και εν τούτης εγώ δεν ήξερα ότι είχε κόρη ο συνεταίρος του πατέρα μου. Όταν την είδα κάποτε, πρώτο είδα, είχα εκπλαγεί. Ήταν πολύ όμορφη κοπέλα. Τα βολέψαμε και παντρευτήκαμε. Όταν τον παντρεύτηκα, είχε γυρίσει τότε από το Κέμπριτζ, είχε πάρει το PhD του και έκανε, ετοιμαζόταν να κάνει, δικηγορούσε και ετοιμαζόταν να κάνει πανεπιστημιακή καριέρα στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Βέβαια το βλέπω ότι ήθελε να πληττευτεί. Πηγαινοχόταν στην Κοζάνη, ενώ μέναμε στη Θεσσαλονίκη και ενώ είχε ήδη εκλεγεί πριν παντευτούμε ακόμα σαν δημοτικό σύμβουλο από μειοψηφία, μάλιστα θα ρω, ή τέλος πάντων είχε. Έβδομος είχε έρθει κάτι τέτοιο και μπορούσε να έχει λαμπρή καριέρα εκεί. Αλλά είχε μια έτσι έλξη προς την... όχι προς την πολιτική, την είχε βέβαια, φαινόταν. Για ασχολούνται και με διάφορα πράγματα, Δυτικό Μακεδόνες, Ίδρυμα Μελετών της Χερσόνησου του Έμου, Μακεδονική Λέσχη και όλα αυτά. Άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με διάφορες οργανώσεις, πολυπληθείς, με πολλά μέλη, καταλαβαίνεις ότι οπωσδήποτε στο τέλος θα καταλήξει να πολιτευτεί. Και τον κέρδισε η πολιτική από την του Πανεπιστήμιου. Το 1961, όταν αποφασίσαμε τέλος πάντων, όταν αποφάσισα να πολιτευτεί στην Κοζάνη και αρχίσαμε τις πρώτες προεκλογικές περιοδίες, και πρέπει να πω ότι τότε είχα αρχίσει να οδηγώ και ολογώ και εγώ το γλένταγα. Κουβάλαγα να πούμε όλο τον κόσμο από το γραφείο ότι πήγαινα πίσω στο χωριό του. Και νόμιζα ότι όλοι αυτοί θα μας ψηφίζανε. Είμαι και έγκυος τότε και θυμάμαι που μου λέγανε στα χωριά άντε με το καλό. Και όταν γέννησα στις άλλες εκλογές ήμουν πάλι έγκυος και μου λέγανε τι έκανες. Έκανα κοριτσάκι. Δεν πειράζει κοριτσί μου, θα κάνεις και παιδί. Αυτό πρέπει να πω ότι εις βάρος βέβαια της προσωπικής μου καριέρας που θα μπορούσα να είχα κάνει μια προσωπική καριέρα βόθησα τον άντρα μου. Τότε ήμουν μοναδική που κράταγα το πολιτικό του γραφείο και πρέπει να πω ότι με είχε συνεπάρει.
Συν το γεγονός που ήταν πιο μορφωμένος από μένα. Ένα περιστατικό το οποίο είναι, με έκανε να νιώσω ότι κακώς πολιτεύτηκε ο άντρας μου, είναι το στο γραφείο μας, στο γραφείο των πολιτικών στην Κοζάνη, δύο πολύ καλοί του φίλοι. Και εξήραν βέβαια και οι δύο, και από καλούς, όχι από τους εγγραμμάτους θα έλεγα, που είχαν και πολιτική σκέψη. Εξήραν την προσωπικότητα του άντρα μου και λέγανε ότι και είναι από τους λίγους έντιμους πολιτικούς. Έχει φάει περιουσία ολόκληρη, δική του, της γυναίκας του κλπ. Και για την πολιτική. Συν το γεγονός ότι εγκατέλειψε ένα πάρα πολύ ωραίο γραφείο, πολύ promising κλπ. Κλπ. Βέβαια δεν το λέγανε το promising, αλλά τα πολλά υποσχόμενα. Και βέβαια εκεί κάποιος άλλος λέει ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπήρξε από τους πολύ έντιμους, κατεξοχήν έντιμους πολιτικούς. Ίσως λέει ο άλλος, είναι λίγο ντεμοντέ, δεν είναι και πάρα πολύ της μόδας. Τότε είπα, όχι Μιχάλη μου, όχι ξανά πολιτική, δεν μπορώ. Να ξοδεύεις τα λεφτά σου, να δεις τα πάντα και να σε λένε ότι είσαι και ντεμοντέ, όχι, αυτό δεν το θέλω να είμαι ντεμοντέ. Αλλά θέλω να είμαι και κλέφτρα. Ποια ήταν η πρώτη ένταξή σας σε κομματικό σχηματισμό? Ήταν στην εποχή τέλος του 50, όταν υπήρχε μία ακόμα διάσπαρτη ένωση κέντρου, θα έλεγα. Κεντρώες δυνάμεις ήταν διάσπαρτες. Και τότε είχα πρόταση από τον Γιώργο Παπανδρέου να προσχωρήσω. Είχα διστάσει, διότι έλεγα ότι για να γίνει το κέντρο, όπως το φανταζόμουν εγώ τουλάχιστον, και γράψα ένα άρθρο σε μια τοπική εφημερίδα, πρέπει να είναι ευρύτατο και να περιλαμβάνει από τον Τζίρι Μόκου, που θεωρείται εκείνη την εποχή ότι ήταν στα αριστερά σοσιαλιστής, μέχρι θα έλεγα ένα συντηρητικό πολιτικό, όπως ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Όταν επιτεύχθηκε αυτό, εγώ προσχώρησα στην Ένωση Κέντρου και εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1961. Στο κόμμα βέβαια του Γεωργίου Παπαδρέου, τον οποίο και θεωρώ ότι είναι ο δασκαλός μου στην πολιτική. Σκιαγραφίστε μου λίγο τον γέρο της Δημοκρατίας. Θα έλεγα ότι ήταν ένας πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ευφιέστατος άνθρωπος, του άρεσε πάρα πολύ η καλλιέπεια. Καμιά φορά πίσω από την καλλιέπεια ή κάτω από την καλλιέπεια εκάλυπτε την ουσία των πραγμάτων. Ήταν άνθρωπος προσυναίσθητος, θα έλεγα ότι είχε συλλάβει την εποχή του, ότι έπρεπε κάποτε κάτι να γίνει για να σταματήσει αυτός ο διχασμός που είχε δημιουργηθεί λόγω του εμφυλίου πολέμου. Έκανε αυτή την προσπάθεια ο Γεώργιος Παπανδρέου. Αν πέτυχε ή όχι είναι άλλη υπόθεση. Πάντως είναι βέβαιο ότι είχε γίνει κυβέρνηση και το πρώτο μου πόστο που θα έλεγα πήρα σε πολύ μικρή ηλικία ήμουν υφυπουργός Αμήνης. Με έκανε ο Γεώργιος Παπανδρέου υφυπουργό Αμήνης. Τριαντάρης. Νομίζω επί των ημερών σας έγινε και η μεταφορά της μεραρχίας στην Κύπρο. Ακριβώς, και θεωρώ ότι είναι ένα από τα επιτεύγματα εκείνης της εποχής. Πήρα και εγώ μέρος όσο μου ήταν δυνατό ως υπουργός Αμήνης. Είχα κατέβει επανειλημμένος στον Πειραιά το βράδυ, βλέποντας τα παιδιά, τους στρατιώτες να φεύγουν για την Κύπρο, ντυμένοι ως φοιτητές ή ως τουρίστες. Ήταν μεγάλο επίτευγμα, κύριε Μαρδά. Δεν μας πήρε η μυρωδιά κανείς. Περίεργο, ούτε οι Αμερικανοί, ακριβώς. Ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Τούρκοι. Πώς συνέβη αυτό? Συνέβη ότι κρατήσαμε απόλυτη μυστικότητα. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Αμήνης είναι το Υπουργείο εκείνο το οποίο δουλεύει στα ρολόι. Ακόμα και τις απρότητες διαταγές που να πω ότι τις έγραφα μόνος μου στη γραφομηχανή και θα σας πω με ποιον. Με τον κύριο Κατσιφάρα, τον σημερινό Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος ήταν στο γραφείο μου ως γραμματέας. Οι δυο μας γράφαμε τις διαταγές για να μην τις γράφουν οι δακτυλογράφοι. Γι' αυτό δεν διέρευσε τίποτα. Πρέπει να πω ότι υπήρξε και κάποιος εφοπλιστής που μας βοήθησε πάρα πολύ και λέω ανοιχτά το όνομα του, Ανδρέας Ποταμιάνος, ο οποίος διέθεσε τα καράβια του και φύγανε τη νύχτα, φεύγανε νύχτα, πήγαιναν στην Κύπρο μαζί με τον οπλισμό. Αυτόν τον οπλισμό βέβαια τον ελαφρύ, δεν ήταν δυνατόν να στείλουμε πυροβόλα εκείνη την εποχή. Αλλά κατορθώσαμε η ημεραρχία να φτάσει στην Κύπρο χωρίς να πάρει μυρωδιά κανείς. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε πόσο το νησί τότε είχε πλέον οχυρωθεί σε σημείο που να μην μπορεί να προσβληθεί από μια τρίτη δύναμη από την Τουρκία, ας πούμε.
Ιούλιος του 1974. Ο Ατίλας πατάει την Κύπρο. Η ιεραρχία έχει ήδη αποχωρήσει από το 68. Αλλά επί των ημερών σας συνέβη και ένα τραγικό γεγονός. Αναφέρουμε στην έκρηξη στον Κρομοπόταμο. Α, βέβαια. Πράγματι ήταν, νομίζω, Νοέμβριος του 44, του 64, όταν πλέον η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου αποφάσισε να γιορταστεί η επέτειος στον Κρομοπόταμο. Δεν υπολογίσαμε ότι θα φτάσει τόσο πολύ κόσμος. Τελικά, εμείς υπολογίσαμε ότι θα πάνε 1.000-2.000. Τελικά ήταν 10.000. Έφυγα εγώ εκ μέρους της κυβέρνησης, κατέθεσα εγώ τον Στεφάνη. Θυμάμαι τον Μπακλατζής εκ μέρους της Βουλής. Πρέπει να ήταν κάποιος βουλευτής της Λαμίας, της Θειότητος από μέρους της ΕΡΕ τότε. Και την ώρα που αποχωρούσαμε, κάποιος πάτησε μια νάρκη. Έγινε μια τρομερή έκρηξη και σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Θυμάμαι ότι πήγα μέσα στο σταδίο της Λαμίας φεύγοντας από εκεί. Η έκρηξη έγινε ίσως λίγα δευτερόλεπτα αφού πέρασα εγώ μαζί με τους άλλους επίσημους από εκείνο το χώρο. Και από τη Λαμία πληροφόρησα τον Πρωθυπουργό τι συνέβη. Ήταν τραγικά πράγματα τα πράγματα πάρα πολύ. Και είχα την ατυχία εκείνο το βράδυ να χάσω και τον Πεδρό μου, ο οποίος ακούγοντας είχε. Βρισκόταν σε στάδιο ανάρρωσης από ένα καρδιακό επεισόδιο που είχε και όταν άκουσε στην ραδιόφωνο που υπήρχε εκείνη την εποχή ότι κάτι συνέβη στο Γεωργοπόταμο, φοβήθηκε μήπως και εγώ ήμουν μέσα στα θύματα και πέθανε εκείνο το βράδυ. Τι είχε συμβεί, όπως βρήκαμε με την έρευνα που κάναμε, εκεί ήταν ένα παλαιό πεδίο με νάρκες. Είχε γίνει εκαθάριση των αρκών, αλλά δεν είχε γίνει πλήρης. Αυτό φάνηκε στο σχεδιάγραμμα που βρήκαμε. Διότι δεν περίμενε τόσο κόσμο να προσέλθει σε αυτή τη γιορτή. Πολλά ελέγχθησαν. Δεν είναι σωστό η κυρμάδα. Καταλαβαίνω, δεν αποδέχεστε την ερμηνεία της προβοκάτσιας. Όχι, όχι, δεν το βλέπω καθόλου. Είναι βέβαιο, είδα το σχεδιάγραμμα, θυμάμαι, είδα τις νάρκες που είχαν αφαιρέσει, είδα ότι δεν είχαν αφαιρέσει μερικές νάρκες. Σας είπα, περιμέναμε 1.000-2.000 ανθρώπους, είχαν 10.000 και καταλαβαίνετε ότι δεν είχε το πεδίο αυτό καθαρά καθαρίσει. Με ποιους είσαστε στην αποστασία, εσείς ο κλασικός κεντρός? Εγώ, όπως ξέρετε, έμενα με τον Γεώργιο Παπανδρέου μέχρι τέλους και μάλιστα θυμάμαι και το εξής. Εκείνη την εποχή ο Κάστρο βεβαίως βρίσκονταν με τα πάνω του και τον Κάστρο τον λέγανε Φιντέλ. Εμάς λοιπόν μας αποκόρσανε που ήμασταν πιστοί στο Καστρί, Φιντέλ Καστρί. Οι επαναστάτες του κέντρου λοιπόν. Περίπου. Αν και δεν ήταν επαναστάτες, εμείς απλώς μείναμε με την νόμιμη ηγεσία του κόμματος, με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο εγώ επαναλαμβάνω, υπεραγαπούσα, διότι τον θεωρούσα και δασκαλό μου. Είχατε γνωριστεί τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Βεβαίως. Κάνατε παρέα, είχατε επανειλημμένα και σχέσεις είχαμε και προσωπικές, κάναμε παρέα. Ποια είναι η άποψή σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου? Για τον πολιτικό και τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς τώρα αυτή τη στιγμή έναν αρχηγό που βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, όχι μονάχα στην ενέργεια, αλλά βρίσκεται, είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αμφισβητεί κανείς τις ικανότητες του, κανείς νομίζω δεν τις αμφισβητεί, ούτε την επί, ούτε τη μόρφωσή του. Έχει μεγάλη σημασία η μόρφωση σε έναν πολιτικό. Όταν δεν έχει την υποδομή κάποιος, αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολότερα αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Έρχεται η δικτατορία. Πού σας βρίσκει? Με βρίσκει στην Κοζάνη, όπου είχα πάει για τις εκλογές που πρόκειτο να γίνουν. Θυμάμαι ότι πέρασα από το Καστρί το πρωί φεύγοντας. Πρέπει να ήταν 17 Απριλίου και πήγα να δω το γέρο. Του είπα ότι πάω στην Κοζάνη και μου είπε να κάνεις τι. Του είπα εκλογές, κύριε Πρόεδρε, να ετοιμάσουμε. Και μου είπε, πιστεύεις μωρέ και εσύ ότι θα γίνουν εκλογές? Και το πήδησα, κύριε Πρόεδρε, αν δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί να φύγω, γιατί δεν μαζεύουμε αμέσως στο κόμμα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Και κούνησε το κεφάλι του και μου είπε, είναι πολύ αργά. Έχω εμπιστοσύνη μόνο
στο βασιλιά και στους Αμερικανούς. Εάν αυτοί επέμβουν, δεν θα γίνει. Αλλιώς θα γίνει. Εγώ παρά τα αυτά έφυγα. Με συνέλαβαν στις 21 Απριλίου το πρωί στο σπίτι μου στην Κοζάνη. Την ώρα που ετοιμαζόμουν, γιατί πλέον είχαμε αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει, ζητούσα ένα αυτοκίνητο να φύγω. Δεν πρόλαβα, δεν είχα αυτό το αυτοκίνητο μαζί. Και θυμάμαι στο τηλεφώνημα που είχε κάνει η γυναίκα μου. Το βράδυ είχε πάει κάπου σε μία δεξίωση, όλοι μιλούσαν για δικτατορία. Τα μεσάνυχτα προς την 21η Απριλίου με πήρε και μου είπε: «Έκανες λάθος που έφυγες. Εδώ όλοι μιλούν για δικτατορία». Δεν θυμάμαι σαν και τώρα. Με συνέλαβαν εκεί, με πήγαν στη Θεσσαλονίκη, από εκεί στην Αθήνα, ξέρω εγώ, μερικές περιπέτειες, κάποιες φυλακές, κάποιες εξορίες. Έτσι πέρασα. Νομίζω πήγατε εξορία στη Σύρο. Στη Σύρο, ναι. Υπάρχει εκεί κάποιο γεγονός, το ξενοδοχείο που. Το ξενοδοχείο το Ερμίτσα. Εκεί μέναμε, μας δίνανε 17 δραχμές την ημέρα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν θυμάμαι καλά, το ξενοδοχείο κόστιζε 40 δραχμές την ημέρα. Έπρεπε λοιπόν να πληρώνουμε από την τσέπη μας. Ερχόμαστε στη μεταπολίτευση. Τι κάνετε? Μένω στην Ένωση Κέντρο. Προσπαθώ να ξαναδημιουργήσουμε την Ένωση Κέντρο μαζί με άλλους, με τον Μπαλτατζή ιδιαίτερα, τον οποίο πολύ εκτιμούσα, τον αρχηγό του Αγρότικου Κόμματος και κατόπιν μεγάλο στέλεχο της Ένωσης Κέντρο. Προσπαθούσαμε να πείσουμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου να ξανακάνουμε το κέντρο. Ήταν και ο Μαύρος βεβαίως μαζί. Ο Ανδρέας αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Εγώ έμενα στο κέντρο. Το οποίο κέντρο μετονομάστηκε σε ΕΔΙΚ, θυμάστε, Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, κάπως έτσι, με τον κύριο Πεσματζόγλου και με την παρέα του. Και δεν επήγαμε καλά, όπως πολύ καλά ξέρετε, μέχρι που ο κύριος Ζήγδης, αρχηγός του κόμματος, κάποια μέρα του 1978, θα έλεγα, με διαγράψε. Στη μεταπολίτευση έμεινε πιστός στο κέντρο. Αλλά το 78 συγκέντρωσε τους ψηφοφόρους του στην Κοζάνη και τους έθεσε το δίλημα. Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Μια ιδιόμορφη λαϊκή συμμετοχή στη μεταπίδηση από ένα κόμμα σε άλλο. Πήγα στην Κοζάνη, έκανα πολλές συγκεντρώσεις των στελεχών μου. Και τους έλεγα, παιδιά, αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα πρέπει να πάω σπίτι μου, ή να αποφασίσουμε που πρέπει να πάμε. Δύο είναι οι σχηματισμοί, η Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Το περίεργο είναι, κύριε Μαρδά, ότι όλοι ενσώματοι μου είπαν να πάω με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτοί που μου είπαν να πάω με τη Νέα Δημοκρατία, οι περισσότεροι από αυτούς δεν με ακολούθησαν. Το 79 λοιπόν τον Αύγουστο προσχώρησα στη Δημοκρατία και για πρώτη φορά συναντήθηκα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εσείς είχατε την ευκαιρία στα πλαίσια του Σκοπιανού να έρχεστε σε επαφή με υπουργούς εξωτερικών. Με τον υφυπουργό εξωτερικών τον ΗΠΑ, τον κύριο Ιγκλιμπέργκερ. Είχατε συχνές επαφές και νομίζω υπάρχει κάποιο περιστατικό. Βεβαίως. Γραφικό που μπορείτε να μας διηγηθείτε. Ότι είναι ευφιέστατος άνθρωπος και έχουμε ένα κοινό. Καπνίζουμε και οι δύο πάρα πολύ. Καπνίζει αρημανίως και μονίμως. Λοιπόν, με τον Ιγκλιμπέργκερ συναντήθηκα για πρώτη φορά τον Αύγουστο το 1992 στο Λονδίνο σε μια διάσκεψη για την Ιγκοσλαβία. Μου τον έδειξαν, δεν τον ήξερα εγώ. Τον πλησίασα, του είπα ποιος είμαι. Μα απάντησα αμέσως έτσι πολύ χαρακτηρισμένα. Ξέρετε, μου λέει, εγώ είμαι ο Λόρενς της Μακεδονίας. Έτσι λένε. Α, του λέω, είστε ψεύτικος οπωσδήποτε. Εγώ είμαι ο Μιχάλης της Μακεδονίας και εγώ είμαι αληθινός Μακεδόν. Είναι αλήθεια ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Κρίστοφερ, σας ρώτησε πού ντυνέστε? Πράγματι με ρώτησε κάποτε. Και τι του απαντήσατε? Ότι είσαι στον καθρέφτη μου μπροστά, μόνος μου. Τι απαντάτε στην κατηγορία ότι ασκήσατε μια πολιτική ρεαλιστική και ενδοτική, να πω τη λέξη. Στη εξωτερική πολιτική υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του. Δεν είναι μόνος. Υπάρχει ένα πλέγμα διεθνών συμφωνιών, υπάρχουν τα συμφέροντα που αναμφίβολως παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που παίζουν το ίδιο παιχνίδι με εμάς. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνα τα οποία θα επιθυμούσαμε. Αν η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, όπως λέμε, και όχι του ιδεατού ή του ιδανικού, κατ' εξοχήν αυτό ισχύει για την εξωτερική πολιτική. Σε πώς θα πει ενδοτικός ή μη ενδοτικός ή παλικαράς κτλ. Ρεαλισμό χρειάζεται για να βγάλεις πέρα εκείνα που επιθυμείς, που τα θέλεις για την πατρίδα σου. Αλλιώς, χάνεις και εκείνα που θα μπορούσες να πάρεις. Υπάρχει ένα περιστατικό με τον εκπρόσωπο, νομίζω, της Κίνας. Στον ΟΗΕ. Είχατε μια κουβέντα, για πείτε μας γι' αυτό. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό για να δείτε πώς γίνεται εξωτερική πολιτική. Τον είχα βρει στη Νέα Υόρκη, στη συνέλευση των ΗΠΑ. Και είχα
δεν ξέρω εγώ καμιά τριανταριά. Ομολόγους μου και πρωθυπουργούς, αλλά και πρόεδρος όπως τον Σεβαρτνάτζε, πρόεδρος κρατών. Του είπα λοιπόν, του παραπονέθηκα, γιατί εσείς επιμένετε ότι εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του κατοστοσκοπίων. Εσείς αλλάξατε το όνομα της Φορμόζας και στα Ιβάν. Η απάντηση ήταν ψυχρή, κρύα και μου είπε, ακούστε, εμείς είμαστε μεγάλη δύναμη και έχουμε δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η θυμοσοφία η κινέζικη δείχνει τι θα πει εξωτερική πολιτική. Ο ίδιος μου είχε πει, όταν του είπα εγώ πώς βλέπει τη διείσδυση της Τουρκίας στις καινούργιες δημοκρατίες της Ασίας. Η απάντηση ήταν πάλι κινέζικη. Χτίζοντας τζαμιά, μου λέει, δεν ικανοποιείς την πείνα των ανθρώπων. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής δεν πρέπει να υπάρχει και το ανένδοτο στοιχείο. Διότι αν δεχθούμε τη λογική του ρεαλισμού, στο θέμα του Αιγαίου, η Τουρκία αμφισβητεί τα 6 με 10 μίλια στον αέρα. Η Αμερικανική υπερδύναμη συμφωνεί με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι εμείς εν ονόματι του ρεαλισμού πρέπει να κάνουμε πίσω. Κύριε Μάρδα, το ανένδοτο στοιχείο πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Να ξέρει όμως κανείς μέσα του μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να πετύχει. Μιλάτε τώρα για το Αιγαίο. Μα στο Αιγαίο έχουμε πετύχει αυτό που θέλουμε. Παρά το γεγονός ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε διαφορά μεταξύ των χωρικών μας υδάτων και του αεροπορικού χώρου. Δεν βλέπω για την Αμερική. Η Αμερική ενδιαφέρεται μοναχά για να πλάνε τα πλοία του ή τα αεροπλάνα του. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που αντίδρουν. Αλλά εκεί δεν έχουμε υποχωρήσει. Προσέξτε ένα πράγμα. Μην κάνετε σύγχυση μεταξύ ανενδοτισμού και παραχώρηση εθνική. Δεν υπάρχει παραχώρηση εθνική. Με τίποτα. Είσαστε το κλασικό στυλ ενός κεντρώου μετριοπαθούς. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, ζηλέψατε καθόλου τους δημεγέρτες πολιτικούς? Πρέπει να πω ότι καμιά φορά θα έλεγα ότι τους θαυμάζω για την τόλμη, το θράσος. Αλλά δεν τους έχω ζηλέψει ποτέ. Κύριε Μαρδά, εσείς με είδατε στη Βουλή επανειλημμένα, χρόνια με είδατε. Βλέπετε ότι ασκώ δρυμύτατη κριτική με τον ηπιότερο τρόπο. Ο λαός μας λέει, σφάζει κανείς με το βαμπάκι περισσότερο από ότι σφάζει με το μαχαίρι. Επιτρέψτε μου μια προσωπική ερώτηση. Εδώ και πολύ καιρό υφίσταστε σχόλια για τη σχέση σας με τα Ινοπνευματώδη. Θέλω να μου πείτε πώς το αντιμετωπίζετε. Βεβαίως με ενοχλεί. Διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κανείς δεν με είδε ποτέ να πίνω. Κανείς. Λοιπόν, πώς βγήκε αυτό, δεν ξέρω. Τώρα, γιατί το κάνει το κανάλι, ρωτήστε τους, παρακαλώ, εσείς ο ίδιος. Εδώ είναι και ένα άλλο ιδεολογικό ζήτημα, δηλαδή δεν είναι μόνο η ρετσινιά ενός σχολείου ανθρώπινου, αλλά έχουμε τώρα το δεδομένο ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να εξαπολύσουν ένα στερεότυπο. Τα κανάλια αρχίζουν και γίνονται πανίσια, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε ένα δείγμα αυτής της ισχυροποίησης τους στην Ιταλία. Εκεί ουσιαστικά εξελέγει πλέον το κόμμα της τηλεόρασης. Βλέπετε ότι και εδώ σιγά σιγά η τηλεόραση γίνεται ένα παντοδύναμο μέσω επηρεασμού της κοινής γνώμης.